Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Alexander Spider. Έχουμε τελειώσει τα license. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τους κόσμους του desert. Συγκεκριμένα desert abandoned oasis, τον κόσμο αυτό που έχει 6 υποπίστες. Εδώ είμαι τώρα στα setting του αμαξιού. Βλέπετε εδώ πέρα το αμάξι μου, το οποίο είναι αναβαθμισμένο σε κομμάτια που το είχα φτιάξει εγώ, δίνοντάς το must που μπορούσα. Θα κάνω reset. Τι σημαίνει reset? Θα ανακατανείμω ουσιαστικά το speed acceleration, το boost και το boost time, ανάλογα εκεί που θέλω εγώ να δώσω περισσότερο η βάση. Έχω δώσει νομίζω κάπου 7500 για το season αυτό, για να δώσω που θέλω εγώ από τα tokens, από τα own gears που λέει πάνω, εκεί που θέλω με το RB, την αναβάθμιση που θέλω να κάνω. Μου μένουν άλλα 7, τώρα σιγά σιγά κρίνω. Καμιά φορά να ξέρετε παίζει ρόλο και το τι πίστη θα παίξετε. Άμα έχει πάνω χάρη πολλές στροφές, το πολύ μεγάλο speed δεν βοηθάει. Ευνόησα λίγο το boost time και το speed κάποιες φορές που θέλω να driftάρω, και τώρα κάνω το apply. Το βάζω αυτό στο αμάξι μου ουσιαστικά. Αυτός είναι ο χαρακτήρας από το season 2. Κάνω τα license και θα πάω στο custom race, γιατί δεν βρίσκω πολύ online τώρα στο Steam. Θα βάλω AI να παίξω με το AI του παιχνιδιού. Τώρα κάποιοι φίλοι μου δεν τους βρίσκω online για να τους καλέσω. Μπορείτε να καλέσετε και φίλους σας στο παιχνίδι. Εγώ έτσι κι αλλιώς τώρα θέλω να δείξω τις πίστες. Θα μπω σε οτιδήποτε έχει να κάνει με πίστα η οποία αφορά το desert. Το Abandoned Oasis είναι η πρώτη, και γενικά όλη η κατηγορία desert έχει διάφορα ονόματα. Τώρα πάω στο desert Abandoned Oasis, το πρώτο. Βάζω το... έχει πολλά mode που μπορεί να παίξεις. Εγώ θα βάλω το solo speed, δεν θα βάλω... αυτό σκέφτομαι. Δεν θα πάω να βάλω κάτι άλλο με βόμβες και αυτά, γιατί λίγο μου τις πάνε στα νεύρα. Τουλάχιστον τα μποτάκια. Το σκεφτώ λίγο, νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο. Οπότε βάζω. Τάκ, έχω επιλέξει και το δίνω. Περιμένω λίγο να φορτώσει. Και ξεκινάω. Όσο επίσης ανεβαίνουν και τα αστέρια που βλέπετε πάνω, σημαίνει πόσο δύσκολη είναι σε στροφές και δυσκολία η πίστα. Από πίσω βλέπετε ότι υπάρχει μια μικρή καμερούλα η οποία βλέπετε ότι ανοίγει όταν η απόσταση είναι σχετικά κοντινή. Δεν βοηθάει, θα έλεγα, ιδιαίτερα σε σχέση με τα παιχνίδια από το να κάνει να κοιτάς όπισθεν, αλλά είναι μια καινοτομία ενός καινούργιου, ας πούμε, παιχνιδιού. Ωραία. Παρά το boost μου. Είναι οι πρώτες πίστες, είναι πιο εύκολες για να κάνω τα τρία laps. Περνάω, κάνω λίγο την τρευτιά. Precision drift. Το κρατάω στην ευθεία λίγο όσο μπορώ το boost. Δεν κάνω καμία υπερβολική κίνηση, μην νομίζετε ότι κάνω κάτι τεγαλό τώρα. Είναι τα μποτάκια σχετικά δεν είναι πολύ δύσκολα. Ήθελα να αλλάξω δυσκολία, αλλά εντάξει, δεν τη βρήκα κάπου. Και πάω στον τρίτο γύρο τώρα, της συγκεκριμένης πίστας. Ξαναδίνω τον boost. Νομίζω ότι έχω ξεχασμένο. Πάω τώρα δραματισμό. Νομίζω ότι έχω ξεχασμένο μία beta του Card Rider, η οποία είχα παίξει στο original Xbox,
πριν ακόμα καιρό ανακοινωθεί ότι θα βγει, γιατί καθυστέρησε πάρα πολύ καιρό να βγει. Θα ψάξω τα βίντεό μου για να τη βρω. Νομίζω ότι υπήρχε μια μπέτα που είχα κάνει κάποια βίντεο τότε. Δεν θυμάμαι το εποχή, το 18. Άσχετο, απλά επειδή μου ήρθε. Νικάω εδώ, βλέπετε. Παίρνω και 80 πόντους για την πρώτη θέση coins. Οπότε φτάνω στο κεντρικό μενού. Τα περισσότερα είναι σεταρισμένα. Οπότε θα ρυθμίσω τώρα να μπω σε άλλη πίστα. Αλλάζω εδώ το emoji μου. Με το RTAF νομίζω. Η πρώτη πίστα παίκτηκε. Οπότε κοιτάω να βρω το επόμενο desert τώρα, το οποίο υπάρχει. Ας πάω στη δεύτερη σελίδα, δεν έγινε και κάτι. Θα σημειώνω έτσι κι αλλιώς. Sphinx Ride από τη Σφίγγα. Α, ωραία. Σόλιο σπίτι και πάλι και θα το δώσουμε τώρα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς. Παίρνουμε με το loading δηλαδή. Αυτή έχει 2. Βλέπετε πάνω τα στρογγυλά. Έχει δυσκολία 2 στα 5. Αυτή η πίστα. Για να την νικήσεις. Τη βλέπετε και από το χάρτη λίγο πάνω δεξιά. Δεν θα είναι πολύ δύσκολη δηλαδή. Ξεκινάω με το όχημά μου. Ποια βλέπω στο όχημά μου το κάνει. Εδώ θα κάνω την κολλιά μου την τρελή. Όπως σας έχω πει, έχω ανεβάσει license και για τα 4 license τα οποία υπάρχουν στο παιχνίδι guide στο κανάλι μου, θα δεσπείτε. Δηλαδή, άμα γράψετε το license που θέλετε guide, θα βρείτε και τα 4 license τα οποία έχουν ανεβεί. Το τελευταίο ήταν το L2, το οποίο θεωρώ ότι είναι και το πιο δύσκολο. Όχι πως δεν υπάρχουν δύσκολα στα άλλα, και στα άλλα ήταν δύσκολα. Αλλά το L2 θεωρώ ότι το κάνα πολύ κατατοπιστικό γενικά το guide σε σχέση με τα προηγούμενα, που απλά δείχνω και πρέπει λίγο να επεξηγεί και να καταλαβαίνει και ο άλλος από μόνος του. Άρα πατέρα το πάω. Έχω πάει και δεν μπούστο εδώ βλέπω, όπως μην πέσει κανένα πόρτα πάνω μας. Οπα. Εδώ ευθεία δίνω το δίνω και καταλαβαίνει. Δίνω κανένα δεύτερο. Κολλιά ωραία εδώ. Και τερματίζω εδώ πέρα. Α, όχι, έχω ένα ακόμα τίτλο. Μπερδεύτηκα. Πες δάπιν. Έδιο. Λοιπόν. Τους έχω ανοίξει, γι' αυτό βλέπετε και δεν εμφανίζει τώρα και το πίσω την κάμερα, γιατί δεν είναι κοντά μου. Ωραία πιστήλια γενικά, Αιγυπτιακή. Γενικά μ' αρέσουν οι πιστήλια στην Αιγύπτο, γενικά μ' αρέσει οτιδήποτε είναι στην Αιγύπτο. Έχω. Άρα, οκ. Και τερματίζω. 1.59-3.51. Φτάσαμε και αυτοί κάπου στα 60 δευτερόλεπτα πίσω. Παίρνω και τους 80, τα 80 coins μου. Οπότε πάω τώρα να πάω στην επόμενη desert πίστα. Desert Pharaoh's Pass, η τρίτη πίστα που παίζω. Είπαμε είναι 6 αυτές που θα παίξουμε. Και θα το δώσω τώρα, ξεκινήσω. Τα μποτάκια μου τα έχω σετά έτσι κι αλλιώς. Yeah.
Πάμε, δίνουμε. Έφυγα, έφυγα, σφεντώνεις. Ωπα, αρχίζει και περνάνε. Τι γίνεται, παιδιά. Τι γίνεται, παιδιά. Έχω δύο boost, παιδιά. Κάνε τα κρύ. Με κόβετε, ε. Και φεύγω. Ωπα. Ωπα, ωπα. Άρα δεν θέλει να το πάει εδώ με boost κανονικά. Βρίσκεις. Ωραία πίστα ρε μαες. Πάει τα ίδια, έκανα, δεν πειράζει, εντάξει, βρήκα λίγο. Πήγε με τη συνδυάμη που είχαμε, πήγε πίσω. Όπα, όπα, όπα. Και πάω στο τελικό γύρο. Εντάξει, έχω προπονηθεί πάρα πολύ γενικά με τα... με τα license για το παιχνίδι. Είναι σχολείο να ξέρετε το license, οπότε εάν μάθεις τα license και έχεις μάθει και λίγο τις πίστες, γιατί παίζει ο να ξέρεις τις πίστες, μετά πας αέρα πατέρα, δηλαδή πάρα πολύ. Εντάξει τώρα, δεν είναι δύσκολα πράγματα. Ένα boost μου είναι, φαντάσου. Οπότε το ολοκληρώνω και αυτό. Ανέβω και στο βάθρο μου. Η κάτω είναι ηττημένη. Ήτανε, ναι, 3-5 ήταν η δυσκολία αυτής της πίστας. Τώρα πάω σε επόμενη πίστα. Να σετάρω. Εννοείται πάλι στην κατηγορία desert. Στον κόσμο desert. Το Dusty Bazaar. Αυτή έχει δυσκολία 1. Το βλέπετε και από το χάρτη, δεν έχει καμία ιδιαίτερη δυσκολία σε κατασκευή. Και ξεκινάω. Όταν μένω πίσω από αμάξια, παίρνω ουσιαστικά αυτό που λέμε και στην Formula Silkstream. Δηλαδή παίρνω τον ακάθαρτο αέρα τους και παίρνω πλεονέκτημα στην ταχύτητα. Αυτό το έχουν δει από τη Formula 1 σίγουρα. Έτσι, ξεκίνησα καλά. Ωραία, αυτές οι καμπές μου αρέσουν αυτές τις. Και τα slide drifts μου αρέσουν πολύ. Άρχισα να τα μάθω. Αλλά... εντάξει. Ωπα, τυχαίος ήμουν εδώ λίγο. Και μπαίνω στο τελευταίο γύρο. Short drift εδώ έκανα. Εγώ περιμένω αρκετά και το license στο καινούργιο, με την καινούργια season. Θα μας δώσουν έτσι λίγο να περάσουν λίγο το εκεί. Μ' αρέσουν τα license που βάζουν. Άχι, σου γίνει ψυχή, αλλά είναι ωραία γενικά. Ωραία, κομματίζω. Πάλι πρώτος.
Ο Λοντουμάνι πάλι είναι δεύτερος, ο κακός της ιστορίας, που είναι και από το storyline. Και τώρα πάω στην επόμενη. Μία από εδώ, Ωραία. Ή από εδώ να βάλει. Ωραία, βάζω το Unset Aquedux. Aquedux, νομίζω, Unset Aquedux. Για να δούμε. Αυτή έχει 4 στα 5 δυσκολία. Έχω δώσει για να ξεκινήσει. Αυτή θα είναι δύσκολη. Θα έχει περισσότερες καμπές και διάφορα θέματα. Και είναι 2 λαπς. Οπα. Παντζουλισμός. Όπα, 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 λάθος. Ωε, είναι δύσκολη, είναι δύσκολη. Όπα, είσαι προετοιμασμένος για τη στροφή πριν ξεκινήσει τη στροφή. Ωε, είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή. Άρα, καλά, κάτσε τα μπούς και τους πήρα εδώ πέρα στην έρημο. Αλλά... Καλά, να ξεφύγω λίγο δύσκολο πάρα πολύ. Θέλει προπόνηση αυτή η πίστα, φαίνεται ότι είναι πίστα που θέλει προπόνηση πολύ. Αυτή τη βλέπω να μπαίνει σε κανένα καινούργιο license στην επόμενη season. Ανεδότατα, θα έλεγα. Ωραία, έφυγα. Προσοχή τώρα εδώ πέρα στα σημεία που θα μου πει να στρέψω. Ωραία, πήγαμε να περάσουμε. Κοίτα να δεις ρε φίλε, κοίτα να δεις. Πέρασα πρώτος, αλλά δεν εντάξει τώρα. Καταλαβαίνετε τώρα ότι δεν είναι τα πρώτα και ούτε αυτά μπορεί να οδηγήσουν. Εντάξει, αφού πέρασα τα δύσκολα σημεία, τώρα θα τερματίσω πρώτος. Δεν θα έρθω. Και τερμάτισα πρώτος. Αλλά ήταν δύσκολη, δεν με βόλεψε καθόλου αυτή η συγκεκριμένη πίστα. Πρώτος ο κακός δεν έχει μπει μέσα στην τριάδα. Πάλι πήρα τους πόντους 80. Και πάω να παίξω την τελευταία πίστα από την εξάδα. Desert. Ωραία, το Construction House είναι. Νομίζω αυτή η πίστα ήταν η τελική πίστα του L2 License που είχαν βάσει. Αν είναι αυτή 100% σε αυτή την κατασκευή, θα τους πάρω αέρα πατέρα. Αυτό έχει δυσκολία 5, είναι η πιο δύσκολη. Αλλά εγώ δεν έχω προπονηθεί αυτή την πίστα. Δεν θα έχω πρόβλημα. Οπότε
σίγουρα καθώς που θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με το Κάντα Έντερ, από ό,τι σκύζει να πει λίγο το time attack του Άγιστον, λίγο να τις μάθει τις στροφές, λίγο πώς να περνάει. Εντάξει, έχει τεχνικές κάθε πίστα. Πρέπει να ξέρεις πού πρέπει να δευτάρεις και πού να μην δευτάρεις. Δηλαδή κάποια σημεία δεν είναι το ίδιο. Τώρα εδώ, αυτή η πίστα εντάξει την είχα κάνει υπερανάλυση στο Ryzen 5R2. Πραγματικά δηλαδή εντάξει, είχα κάνει όλους τους στόχους. Εντάξει, δεν είναι τώρα δύσκολο να ανοίξεις όλα τα παιδιά. Και είναι και νομίζω για μένα προσωπικά και πολύ ωραία πίστα. Δύσκολη πίστα βέβαια, αν δεν προπονηθείς θα βρεις σε 500 πλευρές, αν όταν είχα πρωτοβάλει να την παίξω στην πίστα. Γινόμουν eliminate, θυμάμαι από τους δύο αντιπάλους που είχα πρώτα το πρώτο κάνω στο πρώτο γύρο. Δεν είχα προλάβει ότι μέσα πίσω να κάνω, γιατί eliminate. Και εδώ όταν περνάω έτσι δεν μπορούσα να περάσω, έφαγα, έφαγα να eliminate. Να σου άνω, εδώ έλυσα. Εντάξει, όταν πάω και δύο χαλάρα και δύο χαλάρα. Φεύγω, πάω για το δεύτερο και τελευταίο γύρο. Εντάξει, το Kart Rider θα πω ότι για ένα free to play παιχνίδι είναι αρκετά καλό. Δεν θα πω ότι δεν υπάρχουν καλά κάρτα παιχνίδια άλλα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα αξιόλογο παιχνίδι. Εντάξει, το είχα θάψει λίγο στην αρχή. Το παίρνω πίσω εν μέρη, δεν θέλω ότι θα πω. Τουλάχιστον στο drift κομμάτι έχουν κάνει μια εξέλιξη αρκετά καλή. Αλλά είναι λίγο αδικημένο το παιχνίδι, πιστεύω. Είναι λίγο αδικημένο. Είναι καλή μουσική έτσι, βασικά. Πλάκα έτσι. Free to play, εγώ δυστυχώς θα πρέπει να ξεκινήσω να παίζω στο Xbox. Είναι αδικολόγητο το παιχνίδι, στην αδικολόγητο, το λέω πραγματικά. Βαριέμαι να κάτσω τώρα να κάνω τα τέτοια, να κάνω τα races. Αν δεν ήταν αυτό. Και φτάνω στον τερματισμό. Νικάω. Ολοκληρώνω και τις 6 πίστες του κόσμου Desert. Θα κοιτάξω μήπως παίξω και άλλους κόσμους που έχουν 3-5, 6, δεν ξέρω το ακριβώς. Εντάξει, ένα λάθος του παιχνιδιού κάνω φυσικά, μην νομίζετε, δεν σας έχω δείξει κάποιο guide το πώς να πάτε γρήγορα σε αυτές τις πίστες. Αυτές τις πίστες μπορεί να πάνε πολύ πιο γρήγορα. Εξω από την τελευταία η οποία πραγματικά την έχω τερματίσει. Οπότε σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο, να είστε καλά, καλή συνέχεια.